Είναι το χειρότερο ντύσιμο της εβδομάδας από όλη την ελληνική τηλεόραση. Για το άσπρο φόρεμα. Για όλη την εβδομάδα. Εντάξει. Για τη χρονιά. Για τη χρονιά πήρα. Για τη χρονιά πήρα. Όχι, όχι, για την εβδομάδα. Για την εβδομάδα, ναι. Και έγραψα στο Twitter στον Νίκο ότι εντάξει, θα εμφανιστώ γυμνή τη Δευτέρα, αφού τίποτα δεν σ' αρέσει, δεν θα βάλω τίποτα. Αλλά μετά σκέφτηκα ότι θα πάρω 100 λαδιά άμα βγω γυμνή. Και γι' αυτό ντύθηκα πάρα πολύ απλά, για να υποδεχτούμε. Σφυράμε. Το αγόρι κόλαση, το αγόρι φωτιά, το αγόρι πειρασμό, Νίκο Μουτσινά! Ρε, δεν ξέρει να μπορώ να βγω από το σπίτι μου, τι θέλει, τι μου έχει κάνει. Με αυτό το άσπρο φόρεμα. Συγγνώμη. Τι είχε το άσπρο φόρεμα. Αντί να πει πόσο πάναπλο ήταν, πόσο σικ, τι ωραία πλάτη, ένα κοπλιμέντο. Δεν μπορούσα να τα πω αυτά γιατί είδα όλα τα πλάνα. Μάλιστα. Δεν μπορούσα να πω τόσο ψέμα. Ήταν σαν την ύφη που το σκάσε με νεύρα. Η ύφη που το σκάσε. Το είπαμε, δεν το αυτοσαρκάσαμε. Αυτό ήθελα να δω. Εδώ. Αντένα. Ωραία. Είμαι οκ. Είμαι πολύ οκ. Τα ζήσαμε όλα. Η αλήθεια είναι ότι Κατερινάκη, Νίκο. Είδε ένα. Το Κατερινάκη δεν άντεξε να μην γυρίσει να καθαρίσει τον τόπο του εγκλήματος και εγώ τώρα έρχομαι να τσεκάρω αν έχουν γίνει αποτυπώματα. Που έχω σκονίτσα. Που έχω σκονίτσα. Πόσο καιρό πέρασε. Από τότε. Ναι. Τα μετρούσα μέσα, νομίζω τρία. 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 Α, μετρούσε το σκεφτό σου μέσα, έτσι. Πες μου τα συναισθήματά σου. Είσαι, εδώ, είσαι, να μην το είσαι στο καμαρίνι μέσα. Πες μου έτσι σκέψεις που είχες καλές. Κακές, δεν πρόλαβα να έχω πολλές σκέψεις γιατί χαιρέτησα πάρα πολύ κόσμο και έχω να χαιρετήσω και το μισό κοντρόλ. Δηλαδή, μισό λεπτό, στους καραμεροχαριτάτους δεν είχες έρθει. Πρώτη φορά έρχεσαι στον Αντένα τώρα μετά από την αποχώρηση. Αποχώρηση από ευγενική φίλη μου. Απόσταση. Αποτελείωμα. Απόπειρα. Απόφραξη. Γελάμε εμείς. Όλα τα από. Γελάμε εμείς. Γελάμε, τι εννοείς, γελάμε εμείς. Γελάμε εμείς. Τι μήνα κοπήκατε. Τρία χρόνια μετά λέει. Κοίταξε. Το πήγαμε Πέμπτη, που ήταν λάθος Πέμπτη απόγευμα. Ναι, τι μήνα, τι μήνα. Ένα το Μάρτο, Φλεβάρι, Φλεβαρό Μαρτό. Ναι, προς τα γενέθλιά μου, για δώρο. Χρόνια πολλά, Κατερινά. Μάρτης, Γάρτης. Το ζήσαμε κανονικά. Ο σοφός λαός κάτι ξέρει. Ναι. Πώς αισθάνεσαι που έρχεσαι μετά από τόσο καιρό εδώ. Αισθάνομαι ότι έχετε πολύ ωραίο πλατό και με εκνευρίζει. Και εμείς είχαμε ωραίο πλατό, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το πλατό. Ωραία. Αισθάνομαι μάλλον περίεργα. Αλλά εντάξει. Επειδή σας ξέρω εσάς, δεν είμαι, ξέρεις. Έχω άλλη σχέση, ρε παιδάκι μου, με τους καραμεροχαριτάτους. Δεν είχα έρθει, δεν είχε καθίσει να έρθω. Βασικά, δεν είχα κάποιο θέμα. Αλλά σαφώς αισθάνομαι πολύ καλύτερα στον καναπέ μου. Κάθομαι. Είναι ο ίδιος. Καλεσμένος, χωρίς άγχος, χαλαρά. Έχεις να στην Ελένη, πώς θα πας καραμέ, αφού ήσουν στην Ελένη. Δεν μπορούσα και αυτό, ήταν και αυτό. Όσο καιρό ήταν πρωί, η Ελένη δεν πήγαινα κάπου. Δεν αισθανόμουν καλά. Θα σε παρακαλώ. Επίσης, με τον καφέ εδώ, το κινητό μου, είναι εντάξει. Έχω διπλό παρκάρι, πέτα τα κλειδιά. Εσείς τι κάνετε, ρε παιδιά, πείτε, πώς σας φαίνεται. Αχ, Παναγιά. Τώρα τα ζώ σας τα λέξα. Ξέρεις. You've been there. I've been there, done that. Εσύ το έχεις ξανακάνει. Όχι το πρωινό του Αντένα. Γελάει. Είναι συγκεκριμένο πρωινό το πρωινό του Αντένα. Είναι πανεπιστημιακό. Είσαι βάσεως το πρωινό του Αντένα, αλλά θέλω να μου πει και αυτό το αγόρι, ο Χρήστος. Τι να σου πω, ρώτα με να σου πω. Που είσαι πολύ πρωινός τύπος καθόλου, θέλω να μου πεις πώς αισθάνεσαι. Τίποτα, έχω πει ότι όταν ξυπνάω λέω, οχ, πάω να κάνω το αγροτικό μου. Αγροτικό. Αλλά μετά μόλις έχουμε εδώ... Στρώνει, αυτό είναι το βασικό. Μετά Grey's Anatomy, σφάζει. Εσύ τι διαφορά θα βάζεις σε σένα σε σχέση με το τότε και το τώρα. Πώς αισθάνεσαι τώρα και πώς αισθανόσουν τότε, όταν έκανες εκείνη την εκπομπή. Ρε παιδί μου, ειλικρινά. Κάτι τύπους, πόσο ειλικρινά. Δεν είμαι σίγουρος για την ειλικρινά στην ελληνική τηλεόραση. Θέλει ένα βαθμό. Γιατί το λες αυτό. Γιατί θέλει ένα βαθμό. Έχει πολύ δίκιο. Έχει μετανιώσει. Κοίταξε, δεν έχω πει πράγματα που έχω μετανιώσει. Έχω πει πράγματα που δεν αρέσανε. Από αυτή την όχι πολλά βέβαια. Εγώ γενικότερα είμαι με το χιούμορ, τα έχω βρει αρκετά καλά εγώ προσωπικά. Λέω κάτι που θέλω μέσα από το χιούμορ, δηλαδή οπότε είναι στο χέρι του άλλου να παρεξηγηθεί όχι. Οπότε αυτό είναι και λίγο ωραίο γιατί έμορε παρεξηγησιάρης ο Χρήστος, ενώ μπορεί να έχω πει μια κοντράδα αλλά με χαμόγελο. Και να πω δεν παρεξηγείται και ο Χρήστος, το πετάς τον παλάκι στον άλλον. Στον Αντένα βέβαια, πολλά φιλιά Σοφία Πέρτη, θυμάμαι ότι μια εβδομάδα πριν, τέσσερις μέρες να πω πριν, ηρέμησε, κάνα να πνέσαι εσύ, είχα πάει καλεσμένος λοιπόν και είχα πει ότι, γιατί τότε έκανα το Πομοντόρο και ήταν νομίζω η πρώτη μου χρονιά που έκανα στην Ταμπούλα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενος. Δεν ήταν η πρώτη, ήταν η δεύτερη. Η δεύτερη ήταν. Ήμουν επίσης πάρα πολύ χαρούμενος. Και όταν ήμασταν στο Μέγκα μαζί. Α, στο Μέγκα ήταν η πρώτη. Εκεί ήμουν πολύ χαρούμενος. Εκεί γελάγαμε πολύ. Και είχα πάει λοιπόν η Σοφία και με είχε ρωτήσει, περνάς καλύτερα στο θέατρο ή στην εκπομπή.
Τότε ήταν η περίοδος, Κατερίνα, ήταν η περίοδος που είχαμε αρκετές δυσκολίες στην εκπομπή. Μη φανταστείς βέβαια, δηλαδή εγώ αργότερα είδα και περιόδους που πραγματικά η εκπομπή μας ήταν αρκετά καλύτερη. Στα νούμερα που ενδιαφέρουν το κανάλι δεν μιλάω για τον κόσμο ποτέ. Γιατί στον κόσμο μπορεί να αρέσει πάρα πολύ μια εκπομπή που δεν πάει καλά σε νούμερα και θέλει λίγο χρόνο η AGB να το καταλάβει για να πει α, μήπως να τη δούμε και αυτή την εκπομπή. Τα κανάλια βλέπουν το νούμερο. Δεν τους νοιάζει ποιος παρουσιάζει. Αν έχεις δύο παιδιά, τρεις ανάπηρους, μία θεία που πεθαίνει σε 10 λεπτά και θα στεναχωρηθεί. Δεν τον νοιάζει. Βλέπει τα νούμερα. Μου κάνει ή δεν μου κάνει το πρόσωπο. Για τη συγκεκριμένη περίοδο πάντα. Είναι τρανό παράδειγμα. Ναι, γιατί είναι αναπεριόδους αυτό πάει, ρε παιδάκι μου. Τώρα σου κάνω, αύριο μπορεί να μην σου κάνω. Με ένα κόνσεπτ να κολλήσεις. Και είπα λοιπόν εγώ στη Σοφία, πολύ ειλικρινά, Σοφία μου, περνάω πολύ ωραία στο stand-up comedy, γιατί λίγο ζοριζόμαστε στο πρωινό. Ναι. Τυχαίο, δεν νομίζω, μετά από 4 μέρες κόπηκε εκπομπή. Δεν νομίζω ότι ήταν μόνο αυτό βέβαια, απλά εντάξει. Εύχομαι να μην ήταν μόνο αυτό γιατί είναι λίγο στενάχωρο, γιατί διαφορετικά θα βγαίνω με Ζάνα. Α, όλα τέλεια. Τι καλά. Εντάξει, αυτό δεν έχω μετανιώσει. Αν, ρε παιδί μου, σε όλη την τηλεοπτική σου καριέρα, γιατί πόσα χρόνια στην τηλεόραση είσαι. Ενήμερες είσαι 10. Είσαι. Είναι πολλά. Είσαι 10. Σε όλα αυτά τα χρόνια είναι η πιο δύσκολη στιγμή σου αυτή ή υπήρχε πιο δύσκολη στιγμή από αυτήν. Κοίταξε. Γιατί αν ρωτήσει τον κόσμο, τι θα θεωρήσει ότι είναι, γι' αυτό σε ρωτάω. Αυτή είχε βγει πάρα πολύ προς τα έξω γιατί είχαμε την πρωινή ζώνη του Αντένα, ενός σταθμού. Δεν ήμασταν μια εκπομπή μέσα σε ένα σταθμό. Είναι μια βάση η πρωινή ζώνη για κάθε κανάλι. Είχα περάσει έτσι λίγο δύσκολα όταν έκανα με την Κλεοπάτρα το τύπου δελτίο στον Α. Εκεί το έκανα αυτό για 10 εκπομπές, φανταστείς. Τι ήταν αυτό, δεν θυμάμαι. Να το τι. Ευχαριστώ. Εγώ το θυμάμαι. Ευχαριστώ, Κατερίνα. Το θυμάμαι, αγόρι μου. Τι ήταν αυτό. Ήταν μια απογευματινή εκπομπή, λεγόταν τύπου δελτίο. Ήταν τύπου γκόση, αλλά όχι ακριβώς γκόση. Ήταν σχολιαστικό. Με χιουμοριστικά βίντεο. Μετά το κουσκούς. Ήταν η εποχή που είχαμε. Ναι, βέβαια, γιατί εμείς φύγαμε από το κουσκούς με την Κλεοπάτρα. Και θέλαμε να φύγουμε και από το κανάλι γιατί δεν είχε άλλη εκπομπή να μας δώσει. Μετά μας είπαν θα πάρετε την εκπομπή αυτή. Δεν μας είπαν, βέβαια, δεν ρωτήσαμε για πόσες μέρες. 10 υπολογίζαν αυτοί οι άνθρωποι, ξέρεις, 10 ήμουν. Δεν ήταν άσχημο. Πώς πηγαίνεις στο εξωτερικό και λες για 10 παραστάσεις το κάτς. Για 10 παραστάσεις το τύπου δελτίο. Το κάναμε λοιπόν αυτό, έκανα σταμάτησε και ξαναγυρίσαμε στο κουσκούς. Το 2006 ήταν αυτό. Δεν θυμάμαι ημερομηνίες. Αλλά η πιο δύσκολη χρονιά ήταν όντως η πιο δύσκολη. Το πρωινό του Αντένα γιατί έπεσε και σε μία περίοδο ρε παιδάκι μου, πώς να σου πω. Που ήμουνα εγώ προσωπικά και η Κατερίνα, γιατί το ξέρω, ήμασταν πολύ χαρούμενοι με αυτό που γινόταν. Είναι σαν να σου δίνουν ένα τεράστιο γλυκό και θες να το φας όλο πάση θυσία. Ψάχνεις τρόπους, κουτάλια, χέρια, με τη μύτη, γλώσσα, αυτιά, να βάλω και εδώ. Και δεν ήταν εύκολο να το κουμαντάρουμε. Πιστεύαμε βέβαια και οι δύο ότι το έχουμε... Καταραμένα. Χαλαρά. Έλα μωρέ, μια το έχουμε. Θα τι πάμε πιστεύετε τη ότι έκανες μας. Λάθος. Τι πιστεύω ότι έκανα λάθος. Ναι, πιστεύεις ότι έκανες κάποιο λάθος ή ότι δεν ήταν σίγουρα, συγκυρία. Όχι, όχι. Σίγουρα κάναμε λάθη. Σίγουρα κάνανε λάθη. Αυτό εδώ το λογότυπο, ευχαριστώ. Έκανε και αυτό λάθος. Και ήταν και η συγκυρία περίεργη. Δηλαδή, οκ, okay, πώς να σου πω, πεταχτήκαμε από μόνοι μας. Δεν μας πετάξανε στα βαθιά. Πεταχτήκαμε από μόνοι μας χωρίς μπρατσάκια. Κολυμπητές χρόνια πιστεύαμε. Και είχαμε απέναντι ένα Γρηγόρη. Έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Και μια Ελένη. Ναι. Δηλαδή τύπου blackout, αλλά με ανοιχτά φώτα. Και είπαμε, ναι, μπορούμε να, όχι να τους εκμηδενήσουμε ότι θα γίνει χαμός με το πρωινό Αντένα, αλλά πιστεύαμε ότι θα είχε πολύ καλύτερη μοίρα. Και νομίζω πως θα το πω, και δεν πειράζει, το ίδιο θα πω, είμαι ότι το τύπου πρωινό που κάναμε εμείς είναι το πρωινό που έχει γίνει τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή έχει μπει πιο πολύ gossip στο πρωινό. Εμείς το είχαμε και γελάγαμε. Έχει μπει παιχνίδι πάρα πολύ στο πρωινό με διαφορετικό τρόπο. Που το έκανε και ο Γρηγόρης βέβαια αυτό που είχε γίνει. Ζωγράφος, ζογκλέρ. Αυτά τα έχετε ζήσει όλα. Σχολιαστικό πολύ. Σχολιαστικό ρούχα. Πάρα πολύ είχαμε. Ρούχα σχολιάζουμε. Δηλαδή πολλά πράγματα που μετά από καιρό, δηλαδή και εγώ στο Δέστε τους έβαλα σαν στήλες, αλλά και σε άλλες εκπομπές τα είχαμε κάνει. Ήταν λίγο και η συγκυρία. Λίγο η ζέστη, λίγο τα λόγια του παπά. Αν γυρνούσες το χρόνο πίσω, θα το έκανες ξανά, θα το έκανες αλλιώς ή δεν θα το έκανες καθόλου. Θα το έκανα. Τώρα σίγουρα θα το έκανα αλλιώς, γιατί έχω άλλο μυαλό. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν κάτι το οποίο θα το ξανά κάνω. Ούτε εγώ. Ούτε σε ευχαριστώ. Καλή. Θέλω να σου πω ότι μ' αρέσει να βραδιάζω σιγά σιγά και μου άρεσε από χρόνια να βραδιάζω. Τι ούτε εσύ, Μαρία, εδώ είσαι. Ούτε εγώ να τσιμπήσω να έχει το τιμόνι. Μαζί με τον Νίκο. Μαζί με τον Νίκο. Μαζί με τον Νίκο. Συγγνώμη, άλλο να έχει το τιμόνι. Τώρα εγώ έχω βάλει ζώνη κάθομαι πίσω. Εμείς το παιδάκι στο κάθισμα. Εδώ τα παιδιά. Έχει δίκιο,
Πάντως έχετε συζητήσει πάρα πολύ. Το Αντένα, παιδιά, εγώ δεν τον έχω ταυτίσει καθόλου με αυτό το πρωινό. Δηλαδή, μιλάτε πάρα πολύ ώρα γι' αυτό. Σε θυμάμαι πάρα πολύ στο Κουσκούς που έρχεσαι πριν μια φορά που πατούσα τα παντελόνια μου. Τον παρατηρούσα πάντα στην Ελένη, βέβαια. Σε θυμάμαι. Αλλά αυτό το πρωινό που συζητάτε τόσο πολύ δεν σα έχει σχηματίσει. Εγώ νομίζω ότι όχι στον κόσμο τόσο πολύ είχε γίνει χαμό, όσο στον κύκλο τη τηλεόραση. Ναι, αλλά ο κύκλο τηλεόραση σχεδόν μερικέ φορέ νομίζω ότι πιλωτάρει και τον κόσμο. Θα ασχοληθείτε με αυτό αυτή την εβδομάδα. Μην τυχόν και ασχοληθείτε με το αν έχετε να φάτε και τον έχετε να πληρώσετε. Όχι, θα ασχοληθείτε γιατί εσεί η Χριστίδου έβαλε. Τότε δεν ήταν τόσο πολύ όμω. Τι? Τότε ήταν τόσο πολύ. Να ρωτήσω κάτι τον Νίκο. Ενώ φεύγει λοιπόν από τον Αντένα, έτσι όπω έφυγε. Σταματάει αυτή η συνεργασία γρήγορα. Πα μετά κάνει το δέστε του. Μια δύσκολη χρονιά στην αρχή. Τότε με πολύ. Τον. Πολύ με τον Γιώργο. Με τον Γιώργο Τσαλίκη. Κατάφερε όμω ταυτόχρονα με το stand-up comedy και με το θέατρο να εκτονωθείς, να βρεις καλλιτεχνικό τρόπο έκφρασης, να βγάλεις έναν άλλο εαυτό, να δημιουργήσεις ένα καινούριο κοινό και αυτή τη χρονιά με το δέστατος να κάνεις μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Έτσι, γιατί είναι μια εκπομπή που βγαίνει πολύ καλά. Θεώ, είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτό, αλλά γενικότερα εγώ ψαχνόμουν. Βλέπεις και τότε με τον Γρηγόρη, ψαχνόμουν πάρα πολύ με το θέμα του θέατρου. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα πλέον μπορώ να το πω και σε αυτό το κανάλι. Μου αρέσει πάρα πολύ το θέατρο. Το λατρεύω. Περνάω τέλεια. Το λατρεύω. Οπότε ψάχνα πάντα τρόπους. Πώς μπορώ λίγο να κάνω κάτι τέτοιου τύπου. Γιατί πάντα ό,τι ζόρι είχα, ό,τι άγχος που μπορεί να μην το δημιουργούσαν οι γύρω μου, ήταν δικό μου προσωπικό. Ξέδινα πάρα πολύ σε αυτό. Με βοηθούσε εμένα, με κρατούσε σε μια πολύ ωραία ισορροπία. Πάρα πολύ ωραία ισορροπία. Οπότε φέτος έχει καθίσει συγκυρία. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο το δέστε τους, είναι πάρα πολύ ωραίο το θέατρο. Δεν έχω λόγο να μην χαμογελάω μέχρι τα αυτιά και πίσω. Μας έλεγε η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου με την Κατερίνα εδώ προχθές που είχε έρθει, πόσο πραγματικά το εκτιμάει αυτό σε σένα που δούλεψες πάρα πολύ για το θέατρο. Δεν είναι καθόλου απλό όταν είσαι στην τηλεόραση, όταν έχεις την ευκολία της τηλεόρασης, της δημοσιότητας. Είναι μια τελείως διαφορετική προσέγγιση δουλειάς. Ταυτόχρονα να παλεύεις για το θέατρο που έχει ένα άλλο κοινό, άλλες απαιτήσεις. Κατάφερες λοιπόν να δουλεύεις ταυτόχρονα σε αυτούς τους δύο χώρους με τελείως διαφορετικά μέσα και όμως να τα πας πάρα πολύ καλά. Και έλεγε λοιπόν στην Κατερίνα πόσο το εκτιμάει αυτό σε σένα και πόσο και δύσκολο είναι. Σου κείμενο. Την ευχαριστώ. Ευκολά δημοσία, ευκολά προφέρει. Απλά θέλω να σου πω ότι νομίζω ότι είναι πάντα. Εγώ έχω μια αίσθηση ότι πάντα το προσωπικό μας άγχος. Είτε στο θέατρο αν δουλεύουμε, είτε στην τηλεόραση. Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας, δυστυχώς, χωρίς να το πιστεύουμε και να το ξέρουμε, είναι να κερδίσεις τους ανθρώπους του χώρου. Πώς να σου πω δηλαδή. Έτσι. Εγώ δεν ξέρω τι μπορεί να συζητάει στο σπίτι της μια κοπέλα με την παρέα της ή μια κυρία. Ξέρω ότι θα συζητήσουν οι εκπομπές το μεσημέρι. Μάλιστα. Δηλαδή θα γίνει κάτι ψωρές τώρα, μην γίνει αυτό και θα μας πιάσουν τώρα και θα γίνει αυτό και θα το τραβήξουν και έγινε κέρα. Νομίζω δηλαδή ότι. Ο κόσμος πραγματικά, εκεί συμφωνώ μαζί σου, Χριστίνα, ότι ασχολείται με τα πολύ πιο απλά πράγματα. Δηλαδή, εγώ όταν σταμάτησε ο πρωινός καφές και στον δρόμο μας μιλούσανε, μου λέγανε ρε, τι ωραία που ήσασταν με το Κατερινάκι. Τους κοιτούσα και μέσα στα μάτια, γιατί όλες οι εκπομπές τότε, θυμάμαι, νομίζω ότι ψύχριστα μας βρίζανε. 15 λεπτά μία φωτογραφία μας, ούτε καν πλάνο. Έχω δει δηλαδή μεσημεριανό 15 λεπτά να μας έχει περάσει. Ναι. Νόμιζες τότε ότι κάνουν στον Αντένα Rocky Horror Show. Δύο αρακάδες που κάνουν πολύ, πολύ δηλαδή. Να ρωτήσω κάτι για το δέστε τους. Το δέστε τους είναι τώρα τρίτη χρονιά, έτσι, τρίτη δεν είναι. Τι άλλαξε στην πορεία, γιατί για μένα αυτή τη ζώνη τη χτίσατε. Δεν υπήρχε αυτή η ζώνη, δεν είχε δυναμική ήταν η απογευματινή. Πριν φύγει ο Φώτης και η Μαρία, τελευταία τους χρονιά, αν θυμάμαι καλά, χωρίς να δικήσω, είχαν ήδη ρίξει πολύ ωραίες βάσεις. Νομίζω ότι την πρώτη χρονιά λίγο βουτήξαμε, ήμασταν πιο χαμηλοί. Δηλαδή από ό,τι την τελευταία χρονιά των παιδιών που είναι και επόμενο γιατί το είχαν χτίσει. Ναι. Είναι στο χρόνο σου πάντα. Ναι. Δεν είναι ότι υπάρχει ζώνη, είναι ποιος είναι στη ζώνη νομίζω. Κάναμε την πρώτη χρονιά που είχε διάφορα θέματα. Είχαμε προβλήματα ταυτότητας εκπομπής που εγώ το πιστεύω πάρα πολύ. Ότι πρέπει να κάνω ζάπινγκ και να ξέρω τι θα δω στην τηλεόραση. Βάζω για να γελάσω, για να κλάψω, για να συγκινηθώ, για να πάθω ρομαντισμό. Είχατε λίγο απ' όλα την πρώτη χρονιά. Είχαμε πολύ όντως. Απ' όλα. Ήτανε, μιλάμε σε έκυρη και μπορεί να μην ταιριάζει. Ναι. Μπανάνα με μπριζόλα. Ναι. Δεν τρώγεται. Ακριβώς. Στην ίδια μέρα, ναι, στο ίδιο ποτήρι. Συμφωνώ. Και μετά τη δεύτερη χρονιά, όταν ξεκινήσαμε πέρσι που ήταν τρίωρο δυσβάσταχτο. Τρίωρο. Αυτό. Συζητούσαμε πάλι και τους λέγαμε και τους ανθρώπους υπεύθυνους πάνω ότι δεν είναι για τρεις ώρες αυτή η εκπομπή. Ας το καταλάβουμε όλοι. Δεν είναι να κάνουμε τα πάντα όλα για όλα, ρε παιδί μου. Ότι βάλε 5 ώρες, βάλε 5 κιλά εκπομπή. Θα φύγει και η μέρα. Έπρεπε να μαζευτεί. Και όταν μαζεύτηκε η εκπομπή και κάναμε μια κουβέντα και τους είπα, σκέφτομαι αυτά τα πράγματα. Είχα μιλήσει ήδη με τα παιδιά και με τη Μαρία ειδικά, τι μπορούμε να κάνουμε και τι θα θέλαμε. Εγώ πιστεύω βέβαια ότι το μυστικό είναι να κάνεις και λίγο τις
σου. Κάτι που